ταξίδι το οποίο ολοκληρώνεται αλλά συνεχίζεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, νομίζω ήταν το αναμενόμενο που περιμέναμε έναν Άγιαξ παθιασμένο, καλύτερο από την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω το παλέψαμε μέχρι το 80, το σκορ μας επέτρεπε να ελπίζουμε, όμως η ανωτερότητα του αντιπάλου τέλειωσε το παιχνίδι από δύο φάσεις, οι οποίες η μία ήταν στη Βέννη στο 43 που αναντέχαμε στο ημίχρονο. Μπορεί λέω να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όμως είχαμε πει από την αρχή ότι θα αντιμετωπίζαμε ένα ανώτερο αντίπαλο, Άγιαξ. Όντως, μόνο περήφανοι μπορούμε να νιώθουμε, γιατί νομίζω σταθήκαμε αρκετά καλά μέσα σε ένα γήπεδο όπως το είδατε και εσείς με 55.000 κόσμο, ούτε λεπτό δεν σταμάτησαν να επιθυμούν την ομάδα τους. Σταθήκαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, όμως εντάξει, το ποδόσφαιρο αυτό έχει. Γνωρίζαμε τον αντίπαλο ότι θα πιέσει, θα προσπαθούσε. Η ποιότητα ήταν εμφανής στη διαφορά με την δική μας ομάδα. Όμως δεν νιώθουμε καθόλου άσχημα ή λυπημένοι. Προχωρούμε στο Europa League και θα προσπαθήσουμε για ό,τι το καλύτερο εκεί. Σε μια ατμόσφαιρα ανεξάρτητες, Πρόεδρε. Να σας πω την αλήθεια, πονοκεφάλιες. Ειλικρινά, με έπιασε πονοκέφαλος από το θόρυβο των φιλάθλων. Πρέπει να κάνετε κάτι για να έχουμε και στην Κύπρο. Εμείς προσπαθήσαμε. Εντάξει. Πρέπει να παραδειγματιστούν και οι δικοί μας φιλάθλοι όμως, όλων των ομάδων. Όχι μόνο οι δικοί μας, όλων των ομάδων. Όταν θέλουμε, μπορούμε να δημιουργούμε ατμόσφαιρες. Ξεκινώντας τη χρονιά, Πρόεδρε, η ομίλη του Europa League ήταν το ταβάνι του ΑΠΟΕΛ, δηλαδή θα ικανοποιεί το ΑΠΟΕΛ με την πρόκληση αυτού? Όχι φυσικά, γιατί πέσαμε στους χειρότερους, στο χειρότερο δίδυμο Ajax PAOK. Οικονομικά ικανοποιεί τον ΑΠΟΕΛ αυτό? Εντάξει, είναι μια αρκετά καλή προσθήκη στον οικονομικό μας το Europa League μέσω του πρωταθλητή, όπως ξέρετε τα ποσά είναι κοστά. Όμως, εντάξει, λόγω του ψηλού budget που έχει το ΑΠΟΕΛ και των επενδύσεων που έκαμε και φέτος, θα δουλέψουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Πρόεδρε, να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι θέλω η ΑΠΟΕΛ να πάει στην επόμενη φάση στο Europa League από τους ομιλούς. Εντάξει, θα δούμε την κλήρωση, γιατί και εκεί υπάρχουν ομάδες αρκετά δυνατές. Νομίζω είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, που αυτό προς το παρόν είναι καλό φαινομενικά. Θα περιμένουμε να δούμε την κλήρωση της Παρασκευής και παιχνίδι με παιχνίδι θα το παλέψουμε. Το ξανακάναμε. Βεβαίως, η επιδίωξη μας, νομίζω έχουμε μια καλή, αρκετά ποιοτική ομάδα γεμάτη για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το καλό στους ομίλους. Γεμάτη παραπάνω από το παρελθόν, Πρόεδρε. Πότε όντως θα αρχίσει έτσι να αδειάζει στο βαθμό που πρέπει να φύγουν και θα φύγουν κάποια? Εντάξει, το μόνο νέο δεδομένο είναι ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε ένα ξένο ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, με ρωτάτε για τις αποχωρήσεις του οποιοδήποτε άλλου Κύπριου, δεν έχουμε πάρει καμιά απόφαση. Έχουμε μέχρι το Σάββατο, θα δούμε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Θα μιλήσουμε και αύριο με τον προπονητή, γιατί σήμερα θα φάνεστε. Όλοι είναι κουρασμένοι μετά από ένα παιχνίδι, δεν είναι και το ορθότερο να μιλήσεις. Αύριο, κατά τη διάρκεια της ημέρας της Παρασκευής, θα δούμε τι κινήσεις προς θεαφαιρέσεις, αν θα γίνει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα που τελειώσαμε. Δεν υπάρχει. Όπως είχατε πει προηγουμένως, είμαστε υπερβούλες. Αλλά δεν βλέπω να υστερούμε και σε καμιά θέση για να είμαι. Μια ταμεία δεν είναι υπερβολή όμως. Να γεμίσουν λίγο τις επόμενες μέρες ενδεχομένως πέραν από τα εκατομμύρια του Europa League από την πώληση κάποιου παίκτη, παιχτών. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πάντοτε υπήρχε και ένα-δυο παίκτε. Θα σας το είχα ξαναδεί. Αυτή τη στιγμή κάτι πολύ δεδομένο δεν έχω μπροστά. Ούτε μας βιάζει. Ούτε μας βιάζει. Μου σαν τάμα για ποιος άλλος. Υπήρξαν ενδιαφέροντα και για τον Νικόλα Ιωάννου, που σας είχα πει και προ δύο μηνών. Και τώρα ρωτούν να μάθουν συμβόλαιο, τιμή και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αδύνατη θέση από πλευράς οικονομικής για να θέλουμε να πουλήσουμε άμεσα κάποιο ποδοσφαιριστή. Το πιθανότερο είναι να μην φύγει κανένας. Πρόεδρε Αγγλίση. Είπα ότι πρέπει να αφαιρεθεί ένας παίκτης. Πρόεδρε Αγγλίση, μεταγραφική περίοδο στην Κύπρο. Υπάρχει ενδεχόμενο και με ικανοποιητική πρόταση να παραχωρήσετε ποδοσφαιριστή? Σε άλλες χώρες ή να μην μπορεί να πάρει την παίκτη, να μπορεί να πουλήσει. Δεν μπορεί να πάρει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι το
χειροπιαστό μπροστά. Πρόεδρε, κάτι τελευταίο για τον κόσμο που ήρθε από την Κύπρο, γειτονικές χώρες και συμπαραστάθηκε στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε. Τον περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια της Ευρώπης ακόμα πιο περισσότερο. Και εντός και εκτός. Λοιπόν, κύριε Καρή, θα σας καλή επιστροφή.